Τέλος εποχής για το ιστορικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης Θεαγένειο, που λειτουργεί στην πόλη από το 1895, καθώς θα αντικατασταθεί με ένα σύγχρονο αντικαρκινικό νοσοκομείο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις πρόληψης, διάγνωσης, νοσηλείας και θεραπείας των ασθενών. Στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εγκαταλελειμμένα κτίρια, θα χτιστεί το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η αξία της σύμπραξης ανέρχεται στα 350 εκατομμύρια ευρώ. Η κατασκευή του νέου σύγχρονου αντικαρκινικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη μέσως ΔΙΤ ήταν μια δέσμευσή μας που γίνεται πράξη. Η υλοποίησή του σηματοδοτεί ένα έργο εμβληματικής σημασίας για τη συμπρωτεύουσα. Η ανάγκη την οποία έχει όλη η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα, για ένα νέο ογκολογικό νοσοκομείο, σιγά σιγά παίρνει σάρκα και οστά, και νομίζω ότι γι' αυτό θα πρέπει όλοι να είμαστε χαρούμενοι. Το νοσοκομείο θα είναι δυναμικότητας 425 κλινών και θα αποτελείται ενδεικτικά από μονάδα εντατικής θεραπείας 10 κλινών, μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας ασθενών, μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για χειρουργικά περιστατικά και χημειοθεραπείες, μονάδα εξυπηρέτησης ασθενών με ψυχολογική υποστήριξη και μονάδα πόνου, τμήμα εξωτερικών ιατρίων και περιορισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών, εργαστηριακό και διαγνωστικό τομέα, ακτινοθεραπευτικό τμήμα και τμήμα θεραπείων ραδιοϊσοτόπων. Εξαγγελίες για μετά από πολλά χρόνια τη δημιουργία ενός νοσοκομείου, το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ πιο άμεσα, το οποίο θα γίνει και αυτό με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή με την συμμετοχή κλινικής με ιδιωτικά συμφέροντα, με το κέρδος να είναι πάνω απ' όλα. Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι τεχνικές μελέτες και μετά την ολοκλήρωσή τους θα ακολουθήσει η προκήρυξη και η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.